Θα σας τα πει, αν θέλετε, αναλυτικά και η πρόεδρος. Υπήρχε ένα μεγάλο νούμερο φυλών, οι οποίες και ανεξόφλητων τιμολογίων, μόνο τα ενταλθέντα, οι οποίες αγγίζουν... Ποιο νούμερο, κυρία Ειδίνη, πείτε, αφού ήρθατε, να μην... Το μικρόφωνο. Ενταλθέντα, μην πληρωθέντα τιμολόγια από αυτά που παρέλαβε, κυρία Δημαρχέ, και ευχαριστώ που μου δίνετε και ευκαιρία να τα πούμε λίγο. Ενταλθέντα, μην πληρωθέντα από 24/9, όπου ανέλαβα την τιμητική θέση της Προέδρου του ΔΟΑΠΕΧ, είναι... Ναι, ναι, βεβαίως, για τα παλιά. Είναι 464.000 ευρώ. Με αρχικές αμοιβές από τις 13 Σεπτέμβρη του 2016, το ΙΚΑ, και συνεχίζουμε το 2017, το 2018. Στη διάθεση όλων είναι να τα δείτε. Και βέβαια έχουμε και μία λίστα εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων με κρατήσεις τον Νοέμβριο του 2019, τα οποία ανέρχονται στις 325.474.000 ευρώ. Φυσικά, μέσα σε αυτά τα έξοδα τα οποία είπα ότι παραλάβαμε από τον ΔΟΑΠΕΧ, υπάρχουν και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ανέρχονται στα ποσά των 184.000 ευρώ. Η εικόνα είναι τελεσίδικες αποφάσεις δικαστικές. Δεν είναι μόνο της Φιλαρμονικής. Υπάρχουν του ιδιώτη, τώρα δεν το... ναι, είναι ονομαστικές αποφάσεις. Ναι, 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 πέραν των 464.000 ευρώ. Είναι δικαστικές αποφάσεις για... Δεν το έχω μαζί μου, συγχωρήστε με. Νόμιζα ότι το είχα πάρει. Είναι από τη Φιλαρμονική, είναι από τόκους που οφείλουμε σε κάποιους ιδιώτες, στον κύριο Γκαβέτα, επί παραδείγματι, ναι. Ναι, 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 σε κάποιους ιδιώτες. Είναι αποφάσεις δικαστικές από κάποια άτομα που... Όχι. Τους τόκους, όχι. Τους τόκους που διεκδικεί, όχι. Δεν τους έχει πληρωθεί, κύριε Παγώνη, όχι. Έρχεται συνεχώς σε μένα, καθημερινά. Τον έχω καθημερινό επισκέπτη. Όχι. Για το 9. Για το 9. Δεν έχει πληρωθεί τους τόκους που διεκδικεί, κύριε Παγώνη. Λοιπόν, να σας πω τώρα... Δεν έχει πληρωθεί τους τόκους. Λοιπόν... Μην έρχεστε, λοιπόν, ειδικά, εγώ ξέρετε και τόσα χρόνια, και όταν ήταν και πρόεδρος η αξιότιμη συνάδελφος η Λίλια Νισλακώνη, να μου πει μια φορά αντιπολίτευση, τι έκανα. Της άφηνα όλο το περιθώριο να μπορέσει να δημιουργήσει και το έργο του καθενός μας κρίνεται όταν έρθει η ώρα. Παρά μόνο αν έχω πει κάτι, το είπα τελείως έτσι, ας πούμε, συμβουλευτικά. Μην έρχεστε όμως τώρα να φανερώσετε ως δικά μας ζητήματα και δικά μας προβλήματα παθογένειες πολλών ετών. Και αυτό, κύριε Καραμούζου, το κάνετε εσείς, το κάνει και ο επικεφαλής σας. Έβγαλε μια ανακοίνωση τις προάλλες για το πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής. Γιατί δεν κυκλοφορεί το πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής? Όταν όλοι εδώ μέσα ξέρουμε ότι είχαμε σύμβαση που άλλος δούλευε και άλλος ήταν μέσα στη σύμβαση. Και τα είχε πει και ο Θανάσης Ζεμπίλης αυτά και τα είχαν πει κι όλοι. Δηλαδή, πλήρως παράνομο, που κανονικά θα έπρεπε να πάμε και σε άλλα όργανα. Παρ' όλα αυτά, κάναμε μια νέα σύμβαση, την οποία την κάναμε και με μικρότερο αντίτιμο, και έρχεστε και μας λέτε γιατί δεν λειτουργεί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Αυτό είναι πραγματικό θράσος. Είναι θράσος. Σας μιλάει η Ελένη Αηδίνη για 463.000 οφειλές
Και αντί να λέτε πώς θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα και τι θα κάνουμε, από κοινού όλοι μας για να λειτουργήσει ο ΔΟΑΠΕΧ, γιατί πρέπει να λειτουργήσει ο ΔΟΑΠΕΧ και όχι τόσο για το στολισμό της πόλης, ούτε για το καρναβάλι, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για τους αθλητικούς μας χώρους, και αυτή είναι και η αντίληψή μου, όλα βέβαια είναι απαραίτητα, έρχεστε εδώ και μας λέτε και δημιουργείτε εντυπώσεις ότι δεν πληρώνονται, δεν έχουν στολές, και να το βάλετε στην επόμενη αναμόρφωση, αν μπορεί θα το βάλει, με τόσες οφειλές που έχει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αποφασίσουμε. Δεν έχει λόγο. Δεν έχετε λόγο. Διαβάστε τον κανονισμό. Δεν έχετε, λοιπόν. Δεν έχετε το λόγο τώρα. Δεν έχετε το λόγο, λοιπόν. Δεν έχετε το λόγο, λοιπόν. Κύριε Παγκόνη, ψήφο. Κύριε Καθαροσπόρ, την ψήφο σας. Την ψήφο σας. Για το θέμα. Για το προϋπολογισμό. Για το ένα το θέμα. Λοιπόν, δεν έχετε το λόγο. Τελειώσαμε, λοιπόν. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο. Λοιπόν, κύριε Καθαροσπόρη, θα μας πείτε την ψήφο σας, τι ψηφίζετε. Θα μας πείτε την ψήφο σας, κύριε Καθαροσπόρη. Να μιλούσε την ώρα που έπρεπε, κυρία Σλακώνη. Λοιπόν.